επιθυμίες ή τους εκβιασμούς των ξένων, προτίμησαν πάντοτε, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, το δεύτερο δρόμο. Οποιαδήποτε σχέση με το παρόν και την κατάσταση ιστορικά του κείμενου με το σήμερα είναι εντελώς συμπτωματική. Η τραγική ηρωνία είναι ότι ο πατρικός θάνατος του Μπελογιάννη και του συντρόφου του, του Αντιλιάδη, του Καλούμενου και του Μπάτσι, οφείλεται σε αυτό που περιγράφεται λίγο παραπάνω. Στην αγωνία, αλλά και στην τυφλή υπακοή στα ξένα συμφέροντα και συγκεκριμένα στα Αμερικάνια, των τοπικών αρχόντων που λόγω του ψυχοπολεμικού κλίματος πίεσε τις καταστάσεις ώστε να επισκεφθεί η εκτέλεση των τεσσάρων μισθών. Επίσης, η συγκεκριμένη εκτέλεση αναδεικνύει τις ταξικές επιθέσεις, αφού από τη μία έχουμε μια πανελλαϊκή ένωση διαφορετικών φωνών που ξεφεύγουν από τα σύνορα της Ελλάδος και ενώνονται όλες μαζί κόντρα στον άδικο θάνατο τεσσάρων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν λόγω των πολιτικών του επιθέσεων, ενώ από την άλλη έχουν την εμπόρια αστική τάξη που τέσσερις μέρες μετά την εκτέλεση πήγε μετασμό του και τις τουαλέτες και στα πρώτα μεταπολιτικά καριστεία που έγινε στην καρδιά της Ελλάδος.